Έχει δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρησιακές ομάδες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμπράξεων της καινοτομίας. Για την βιωσιμότητα της γεωργίας. Τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε περιοχή ομάδες που έχουν μέσα τους αγρότες, τους ερευνητές, τους εμπόρους, τους συνεταιρισμούς. Όλες οι δυνάμεις αυτές να ενώνονται για να μπορούμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε καλύτερα έτσι και στην έδρα, στη τεχνολογία και στην ένωσή της, όπως είπα, με την αγροτική παραγωγή. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνος του, έμενος, χωρίς τη συμβουλή, τη τεχνική που θα πρέπει να έχει. Η Ελλάδα το υιοθέτησε αυτό το μέτρο. Υπάρχει υπουργική απόφαση που το εφαρμόζει, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας έχουν περάσει 10 μήνες από τότε που βγήκε η υπουργική απόφαση και ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί οι πρώτες επιχειρησιακές ομάδες. Γραφειοκρατία και καθυστέρηση έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα σε αυτό το τομέα που επήγε απόλυτα να γίνει. Το τρίτο είναι ότι έχουν πέσει δραματικά, το ξέρουμε, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Εγώ πιστεύω βαθιά στους συνεταιρισμούς. Πιστεύω στους συνεταιρισμούς όχι όπως λειτουργήσαν μέχρι σήμερα, ως κρατικά παραρτήματα. Πιστεύω στους συνεταιρισμούς με μια μεγάλη ελευθερία των ίδιων των παραγωγών να μπορούν να καθορίζουν τον τρόπο της οργάνωσής τους. Σήμερα υπάρχουν όμως 4.384 του 2016. Έχει κάποια θετικά, αλλά παραμβαίνει πάρα πολύ έντονα στο θέμα του πώς θα οργανωθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.